Ο okay. κύριο Δημήτρη Τσιόδρα είναι εδώ μαζί μα, ο διευθυντή του γραφείου του τύπου του Πρωθυπουργού. Γεια σα, κύριε Τσιόδρα. Καλημέρα. Καλημέρα. καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σας μέρα. Ε, τι γίνεται, τα πράγματα κάθε μέρα είναι και χειρότερα με του Τούρκου, έτσι. Ναι, είναι δύσκολα, δεν το έχει κρύψει κανένα. Άλλωστε, βλέπουμε καθημερινά να παρελάβουν από εκεί πολιτικοί, δημοσιογράφοι κτλ. να κάνουν αναλύσει, χάρτε. Όλα αυτά σημαίνουν μια αναβάθμιση τη τουρκική επιθετικότητα. Ε, Παρακολουθώντα τη δημοσιογράφη και είδα που έλεγε συνέδε την Ελλάδα με σχέδια. Των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ανοίξει πολλά μέτωπα η Τουρκία. Όχι μόνο με την Ελλάδα. Βεβαίω, αυτό που μα αφορά εμά είναι η ιστορία αυτό που, που ανοίγει ακριβώ με την είναι, προκλητικότητα, είναι, είναι, είναι εμάς, εμάς, και τα νησιά κτλ. Αν ανησυχείτε ότι αυτό θα πάει και λίγο παρακάτω. Δηλαδή, αν θα έχουμε ένα επεισόδιο αν θα έχουμε μια άλλου είδου κρίση. Αν ανησυχεί η κυβέρνηση γι' αυτό. Κοιτάξτε, ε, όπω έλεγα πριν, έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα. Και το λέω γιατί, για να φτάσω σε εμά. Mm -hmm. Λοιπόν, έχει ανοίξει με τι Ηνωμένε Πολιτείε και με τον ΝΑΤΟ μέσω Σουηδία, Φιλανδία κτλ. Στη Συρία. Ε, κάνει τα δικά τη. Με εμά θέτει ζήτημα σε σχέση με την κυριαρχία των νησιών, πράγματα τα οποία είναι παράλογα. Δεν δέχεται απολύτω κανένα στον κόσμο. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε κανένα άλλο. Ούτε έχουν καμιά νομική βάση. Ω εκ τούτου, αυτά δεν είναι να τα περνά στον τούκο και να πει ότι δεν τα παίρνω τη μετρητέ. Αυτό το οποίο να κάνει είναι να μην μπαίνει σε μια ρητορική σούπα-μούπε καθημερινή ε, ανταλλαγή ε, ε, Ήβρεων ή, 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 ή τέλο ή πάντων περιστατωμένων. Ναι. Επειδή είναι και Α, στην Τουρκία, μέσα σε μια περίοδο, θα, ναι. αναβαθμιστεί οι, θα αναβαθμιστούν οι προκλήσει ή θα μείνουμε μόνο στα, ε, στα λεκτικά. Κοιτάξτε, εμεί δεν μπαίνουμε σε μια λογική να μαντέψουμε το τι ακριβώ θα κάνει η Τουρκία και μέχρι που θα το πάει. Ο κ. Μισουτάκη ήταν πολύ σαφή χθε. Είπε ότι ελπίζω ότι αυτό το πράγμα δεν θα πάει στο πεδίο. Εμεί είμαστε έτοιμοι και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Τι έχουμε κάνει δηλαδή, έχουμε αναβαθμίσει τη διπλωματική θέση τη χώρα, έχουμε συνάψει μαχίε με τη Γαλλία, ε, ψηφίσαμε την συμφωνία με τι Ηνωμένε Πολιτείε, έχουμε θέσει τα θέματα παντού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Γερμανία, στη Γαλλία και τα λοιπά και σε διμερέ επίπεδο. Έχουμε ε, αναβαθμίσει το επίπεδο ετοιμότητα των ε, ενόπλων δυνάμεων και. επίση επίσης έχουμε ε, ε τα ραφάλ ψήφισαμε πρόσφατα. Θα είναι σε με τις... όλο το καλοκαίρι ένοπλε δυνάμει. Μιλώ για πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία. Κοιτάξτε, δεν, μπορώ, δεν έχω τα επιχειρησιακά σχέδια των όπλων δυνάμει για να πω όχι, πλησική πάνω, πλησική το πώ λειτουργούν, αλλά βλέπουμε ότι. Όλα αυτά πάντων τα οποία α, συμβαίνουν έχουμε, ε, έχουν στα επιτελεία σχέδια για κάθε ε, περίπτωση. Μες. Και οφείλουν βεβαίως να έχουν. Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα. Δεν είναι εύκολο κάποιο να κάνει μια κίνηση χωρίς να ξέρει ότι θα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Έχει ισχυρή αποτελεπτική δύναμη, την οποία έχει ενισχύσει mm -hmm. πολύ το τελευταίο διάστημα. Έχει ενισχύσει επίσης τη διπλωματική της θέση. Έχει ενισχύσει... Τα ερίσματά τη σε όλη την περιοχή ναι. νομίζω ότι κάποιο θα το μετρήσει πάρα πάρα πολύ, αν προέρχεται να την την διακίνηση. Κύριε Σιωδρά, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που ήταν λίγο σε καλύτερη κατάσταση οι σχέσει, είχαμε δει και τη συνάντηση mm. Μιτσοτάκη-Ερντογάν. Ένα από τα παρήγορα τότε που συζητούσαν όλοι είναι ότι υπάρχει διάβλο επικοινωνία. Έστω μέσω των επιτελείων ή ακόμη και αναβαθμισμένο ανάμεσα στον Ερντογάν και τον ε, Μιτσοτάκη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κανάλι επικοινωνία με την Τουρκία. Κοιτάξτε, ε, σε επίπεδο τέτοιο που λέτε, όχι. Αλλά mm -hmm. την Παρασκευή θα είναι στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ε, ε, συνόδου που γίνεται των χωρών Ανατολική Ευρώπη, Ευρώπης ε, θα είναι ε, κάποιο υπουργό από την Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία... Έχει ε, Στέλνει εκπρόσωπο στην ε, Σύνοδο, απάντησε τι ε, προηγούμενε μέρε. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν χρειαστεί κάποιο να μιλήσει, προφανώ ε, θα μιλήσει. Αλλά το ζήτημα, ξέρετε, δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι όταν βλέπει αυτέ τι δηλώσει. Και όταν επί τη ουσία έχει μια Τουρκία η οποία θεωρεί ότι σε έχουν σε ένα πολύ στενό πουκάμι, όπω λέει και ο κ. Ερντογάν. Άρα λοιπόν ακολουθεί μια αναθεωρητική πολιτική, η οποία αφορά προφανώ και την Ελλάδα, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά συνολικά τώρα τη σχέση τη με τη Δύση. Mm -hmm. Οφείλει αυτό το πράγμα να το λε παντού. Ένα, και δεύτερον, mm. να α, mm. μπαίνει το ζήτημα δίπλα σε αυτά τα οποία συμβα... συμβαίνουν αυτή τη στιγμή συγγνώμη, στην Ουκρανία. Δηλαδή, mm. εκεί τι βλέπουμε. Mm. Βλέπουμε τον Πούτιν ο οποίο ακολουθεί μια αναθεωρητική πολιτική. Θεωρούσε ότι αυτό το οποίο συνέβη μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση δεν είναι αυτό που ταιριάζει στη Ρωσία. Ο κύριο Ερντογάν θεωρεί το ίδιο για την Τουρκία. Mm. Όταν μπαίνουν mm. λοιπόν αυτά δίπλα και βλέπει, mm. το... βλέπει κάποιο τι συνέπειε έχει αυτό το πράγμα στην Ουκρανία. Νομίζω ότι καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να συμβεί εδώ, Μάλιστα. αν έχουμε μια ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή. Επειδή μην, μην σα αφήσουμε χωρί να ρωτήσουμε για την καθημερινότητα, αν σχεδιάζονται άλλα μέτρα του κυβερνητικού επιτελείου, και κυρίω ό,τι έχει να κάνει παρέμβαση με τα καύσιμα, και επειδή όλοι το συζητάνε, γίνονται και κάποιε εκδηλώσει υπουργών το τελευταίο διάστημα, και γήπεδα φτιάχνονται και προεδρικά διατάγματα έχουμε, Μήπω έχουμε εκλογέ ω Σεπτέμβριο. Λοιπόν, oh, ε... δεν γίνονται πάντα. Δεν γίνονται no. πάντα. Και όλα Τώρα μαζί, όλα και μαζί, μαζί και όλα μαζί. Ναι. Yeah. Λοιπόν, yeah. να πω yeah. κάτι. Yeah. Ε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν, δεν υπάρχει συζήτηση πολιτική η οποία να αφορά είτε ένα σχηματισμό είτε yeah. εκλογέ. Yeah. Όταν δεν συζητάμε για εκλογέ, συζητάμε για ένα σχηματισμό και όταν δεν συζητάμε για ένα yeah. σχηματισμό, yeah. συζητάμε yeah. για εκλογέ. Όχι, ο Πρωθυπουργό yeah. ήταν χθε, νομίζω, πολύ σαφή σε αυτά τα οποία yeah. είπε. Mm -hmm. Το ζήτημα είναι το εξή, ότι μετά τον Ιούλιο μπαίνουμε στον τέταρτο χρόνο τη κυβερνητική θητεία. Το καλό είναι λοιπόν να πάμε σε αυτό το διάστημα μέχρι τι εκλογέ, όχι σε ένα κλίμα τοξικότητα. Σε ένα κλίμα πολιτική, σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Με επιχειρήματα κτλ. Όχι, εμεί θα το επιδιώξουμε δική μα πλευρά για τώρα. Τα καύσιμα θα βρεθούν εντό του Ιουνίου, γιατί θυμίζω τέλο Ιουνίου 28-29, δεν κάνω λάθο, λίγοι και λίγουν τα προηγούμενα ε, μέτρα. Αυτό, για τα να δείτε κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο ζυγίζει το οικονομικό επιτελείο. Δεν μπορώ εγώ να κάνω mm -hmm. ε, ανακοινώσει γι' αυτό. Έχει δείξει η κυβέρνηση από την αρχή τη κρίση και τη ενεργειακή κρίση ότι είναι στο προβρό των πολιτών. Θα ζυγίσει ο κύριος Σταϊκούρας που έχει το Ταμείο θα δει εις πάντων μέχρι που πάει και θα δει το τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει. Yes λοιπόν, σας δεν σας μπορώ δε, εγώ ναι. να προεξοφλήσω απολύτως τίποτα. Να yes yes είστε καλά κύριε θα σας ευχαριστούμε καλά. πάρα πολύ.